a lot of soul. Βρισκόμαστε σήμερα στο Μιστρά, όπου διεξάγεται το 24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας και το 24ο Συμπόσιο Μοριακής Ιατρικής. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σπαντίδο, ομότιμο καθηγητή ιατρικής, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Κύριε Σπαντίδο, γιατί γίνεται σήμερα αυτή η εκδήλωση? Αυτό είναι συνέχεια των προηγουμένων. Είναι το 24ο συνέδριο. Γίνεται για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα εδώ στη Σπάρτη και το Μιστρά. Τα προηγούμενα είχαν γίνει στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Ρόδο, σε μεγάλα συνεδριακά κέντρα. Επιχειρήσαμε, πάντα θέλαμε να κάνουμε το συνέδριο στη Σπάρτη, που είναι ιδιαίτερα μας πατρίδα η Λακωνία. Και τώρα που υπάρχουν οι δυνατότητες με τα καινούργια ξενοδοχεία, θελήσαμε να φέρουμε για πρώτη φορά το συνέδριο στη Λακωνία. Μάλιστα. Υπάρχει ανταπόκριση από τις ιατρικές κοινότητες του εξωτερικού? Είναι μεγάλη η συμμετοχή? Πώς το βλέπετε εσείς? Είναι αρκετά καλή. Έχουμε ήδη επιστήμονες, καθηγητές και ερευνητές από μεγάλα ιατρικά κέντρα και πανεπιστήμια από 45 χώρες. Είναι από όλες τις χώρες της Ευρώπης, από τη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, Νότια Αμερική, Καναδά, Βραζιλία, Χιλή κτλ. Από την Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα φυσικά και πολλές άλλες μεσογειακές χώρες, ακόμη και από την Νότια Αφρική. Με βάση τα δικά σας, τη δική σας εμπειρία και τα δικά σας συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα δουλειά σας, βλέπετε την έρευνα, την ιατρική στην Ελλάδα να προχωράει? Είναι σε καλό επίπεδο? Εγώ υπήρξα 26 χρόνια διδακτικός καθηγητής, πρώτης βαθμίδας δηλαδή καθηγητής, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, που τώρα είμαι ομότιμος καθηγητής. Δυστυχώς η έρευνα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καλή, γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ μικρές, οι Έλληνες πολλοί φεύγουν για το εξωτερικό. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε και με τους μαθητές μας. Εγώ ανέδειξα πάνω από 100 διδάκτορες στην ιατρική σχολή, πολλοί από αυτούς είναι καθηγητές σε διάφορες σχολές στην Ελλάδα. Πολλοί επίσης είναι στο εξωτερικό. Η έρευνα δεν προχωράει όπως θα περιμέναμε ή όπως θα ελπίζαμε, τουλάχιστον με τα πρότυπα του εξωτερικού, όπου εμείς αναδειχθήκαμε κάνοντας έρευνα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία κτλ. Σκέφτεστε μελλοντικά να επαναλάβετε ένα συνέδριο σαν και αυτό στη Λακωνία, ενδεχομένως και για άλλο θέμα επάνω στην ιατρική? Βέβαια, πιστεύουμε ότι αν όλοι οι σύνεδροι μείνουν ευχαριστημένοι φέτος, και από ό,τι φαίνεται είναι ευχαριστημένοι από το συνέδριο εδώ στη Σπάρτη που γίνεται για πρώτη φορά και στο Μιστρά συγκεκριμένα, να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε εδώ. Πάντα ο σκοπός ο δικός μου ήταν να βοηθήσουμε την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα τη Λακωνία και την περιοχή μας, φέρνοντας συνέδρους υψηλού επιστημονικού επίπεδου. Εδώ όλες οι ομιλίες είναι στα αγγλικά, είναι πρωτοποριακή έρευνα και παρουσιάζονται ερευνητικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και επομένως ας πούμε θα θέλαμε να επαναλάβουμε αυτές τις προηγούμενες επιτυχίες. Κύριε Σπαντίδο, να μας πείτε ακόμα το επόμενο τριήμερο τι περιλαμβάνει ακριβώς το πρόγραμμα αυτού του συνεδρίου. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ έχουμε τρεις παράλληλες ομιλίες σε τρεις αίθουσες που μιλούν οι σύνεδροι με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Το βράδυ έχουμε τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Απόψε το βράδυ έχουμε μουσική από μουσικούς της Σπάρτης εδώ τοπικούς και τις αδελφές Βουγιουκλή που θα τραγουδήσουν και θα παίξουν ethnic music σε πολλές γλώσσες. Αύριο το βράδυ έχουμε ξανά τοπική και μουσική και χορούς από χορευτές και χορεύτριες από το Δήμο Σπάρτης, καθώς επίσης και το άγημα των Σπαρτιατών ντυμένοι στις αρχές σπαρτιατικές ενημασίες, και το βράδυ του Σαββάτου έχουμε κλασική μουσική, κλασικές κιθάρας, ένα κουαρτέτο κλασικής κιθάρας με έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Αυτές είναι οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Την Παρασκευή το βράδυ θέλω να πω ότι και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Δήμο Σπάρτης, που μετά από χρόνια τιμά έναν εξαίρετο παγκοσμίου φήμης επιστήμονα, το Σερ Σάλβατορ
Μονκάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, παγκοσμίου φήμης για τις έρευνές τους στις ασθένειες τις καρδιολογικές, τον καρκίνο, την επιληψία, πολλά νοσήματα. Όπως είπαμε, έχει τιμηθεί ο Σερ Μονκάντα από τουλάχιστον 20 και περισσότερα πανεπιστήμια σαν επίτιμος διδάκτορ. Είναι υπότης στη Μεγάλη Βρετανία και η συμβολή του είναι τεράστια και χαίρομαι που η Σπάρτη, ο Δήμος συγκεκριμένα, αναγνωρίζει το έργο του και τον τιμά, προβάλλοντας έτσι και τον ίδια τη Λακωνία και τη Σπάρτη. A lot of soul.